up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me catchy. Ησυχία για να ακούγεται. Γιατί αν δεν κάνετε ησυχία, θα ακούγεται ένα πράγμα που δεν θα καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Και μετά θα μας μαλώσουν οι γονείς σας, καταλάβεις. Κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Εντάξει. Ναι, ακούω. Είσαι έτοιμος, Δημήτρη? Έτοιμος είμαι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι πιο κοντά ηλικιακά με τα παιδιά από ότι με τον Μαλεζά. Προσωπικά, από μικρός, εγώ είχα είδωλο τον Ιμπραϊμόβιτς. Εγώ κάποιο είδωλο από μικρός δεν είχα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Ροναλντίνιο. Και ποιο γκολ σας έχει σημαδέψει περισσότερο στη ζωή? Εμένα το πρώτο μου γκολ ήταν με τη Λάρισα, ένα περίεργο σουτ που είχα βάλει ένα ψαλιδάκι που ούτε εγώ το πίστεψα. Ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ και αυτό ήταν που με στιγμάτισε περισσότερο. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή σας? Η πιο ευχάριστη στιγμή μου ήταν όταν πέτυχα το πρώτο μου επαγγελματικό γκολ. Ένα και... ψαλιδάκι με τη Λάρισα πρέπει να ήταν. Ναι, το ψαλιδάκι με τη Λάρισα. Πώς αισθάνεστε όταν βάζετε γκολ? Με ψαλιδάκι κόντρα στη Λάρισα. Όταν ήσασταν μικρή, βαριάσασταν το σχολείο? Το βαριέσαι πολύ. Ναι. Και τι κάνεις όταν βαριέσαι? Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά ξέρεις ότι σε βλέπουν και οι γονείς σου. Τι γνώμη έχετε για τον Ιβάν Σαββίδη? Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που όλοι σεβόμαστε. Έχει ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε πολλά επίπεδα προς το καλύτερο. Θα πρέπει να τον ευγνωμονούμε όλοι. Είναι, πιστεύω ότι... έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό και συνεχίζει κάθε μέρα να τον δίνει όλο και περισσότερο. Αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Αυτό εντάξει πιστεύω ότι το ξέρουμε όλοι. Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως ποδοσφαιριστές είναι να, ότι σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε, να κερδίζουμε και να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Γιατί και αυτός από πλευρά του ό,τι μπορεί κάνει για να χτίζει το ΠΑΟΚ και να φτάνει σε τόπο επίπεδο. Μπορείς να απαντήσεις κι εσύ. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Λιμιό. Νομίζω είμαι κι εγώ πάρα πολύ ευγνώμων στον κύριο Σαββίδη και στην οικογένειά του για όλα αυτά που προσφέρει και που βρίσκομαι στην εποχή
ο οποίος είναι μεγάλο μέτοχος, ο Ιβάν Σαββίδης. Νομίζω αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει όλη την ψυχή του και όλη την ενέργειά του σε αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα προσπαθεί να την κάνει καλύτερη και να την ανεβάσει επίπεδο. Και πραγματικά αυτό που έχουμε να κάνουμε για να τον ευχαριστήσουμε και αυτό που θέλει ο ίδιος είναι κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα να δίνουμε το 200% από αυτό που έχουμε, να δίνουμε την ψυχή μας στην ομάδα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Γιορτές, με υγεία, αγάπη και χαμόγελα. Πολλά. Και ό,τι καλύτερο. Ραντεβού και πάλι το 2018. Γεια σας. Γεια σας.